Η κατάσταση σε γυροκομεία και ιδρύματα μακροχρόνιας φροντίδας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφορά μόνο την περίοδο του κορονοϊού, αντανακλά τη βαρβαρότητα που κυριαρχούσε και πριν από αυτόν. Η ευρωενωσιακή πολιτική που εφαρμόστηκε και στην Ελλάδα από Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, όπως και στην Υγεία, έτσι και στη φροντίδα ηλικιωμένων ήταν αυτή των σκόπιμα ελάχιστων και υποβαθμισμένων, υποχρηματοδοτούμενων και υποστελεχωμένων δημόσιων δομών για να ανοίγουν το δρόμο στα υπερκέρδη των ιδιωτικών ομήλων της πρόνοιας. Αποτέλεσμα, κακομεταχείριση ηλικιωμένων και μονάδες εστίας μόλυνσης από τον ιό και για ηλικιωμένους και για εργαζόμενους. Το ενδιαφέρον σας είναι μόνο και μόνο γιατί από τα κρούσματα των γυροκομείων γεμίζουν με διασοληνωμένου τα ελάχιστα κρεμά... κρεβάτια μεθ των εμπορευματοποιημένων δημόσιων συστήματων υγεία. Κριτήριο είναι το κόστο όφελο για εσά και η ατομική ευθύνη με απαλλαγή ευθυνών για του ιδιωτικού ομίλου. Άρα λοιπόν σήμερα κατεπίγουσα ανάγκη είναι η ενίσχυση των μέτρων προφύλαξη, μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ, άμεσε μόνιμε προσλήψει προσωπικού, επίταξη και ανάληψη ευθύνη από το κράτο των ιδιωτικών μονάδων, ένταξή του στο κρατικό σχέδιο με δωρεάν υπηρεσίε.